Την ώρα που η παιδοψυχιατρική κλινική στο Παγνί βρίσκεται στον αέρα, σοκ προκαλούν τα στοιχεία για την παιδική κακοποίηση στο νησί, δεδομένο που αποδεικνύει τον κομβικό ρόλο της κλινικής που έχει αφαιθεί στην τύχη της. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή ο Ρεχμής προκαλούν μεγάλη ανησυχία με την πλειοψηφία των παιδιών που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης να έχουν γνωρίσει τον εφιάλτη από πολύ κοντινά τους πρόσωπα. Επίσης, να σας πω ότι έχει ενδιαφέρον ότι μερικά περιστατικά αποκαλύφθηκε η κακοποίηση εντός της κλινικής, στους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι είδαν το περιστατικό μαζί μας. Το είδαν ενώ νοσηλευότανε. Οδηγηθήκε στην αυτοκτονία ένα παιδί, κυρία Σουμάκη? Βέβαια, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι απόπειρες αυτοκτονίας αυξάνονται κατά 2-14 φορές, λέει η βιβλιογραφία, μετά από μια σεξουαλική κακοποίηση. Και ένας στους κανόνες είναι η βία δεν είναι ανοιχτή. Μηδενική ανοχή στη βία, όπου και να συμβαίνει. Στο σχολείο, ναι, θα μας βοηθήσει ο ψυχολόγος, το χρειαζόμαστε. Αλλά ο δάσκαλος αυτός που θα πει όταν βλέπει κοπημένο, τέρμα. Τα εισαγγελικά περιστατικά που έφτασαν στην παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνί από το 2018 έως και το 2023 έχουν αυξηθεί, στοιχείο που αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Τα περισσότερα περιστατικά αφορούν παιδιά ηλικίας από 13 έως και 18 ετών, ακολουθούν ηλικίες 7 έως 12 ετών και αμέσως μετά ηλικίες από λίγων μηνών μέχρι και 6 ετών. Συνολικά τα τελευταία 6 χρόνια, 353 είναι τα περιστατικά παιδιών που έπεσαν θύματα βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης, με το 2022 να είναι η χρονιά με τα περισσότερα περιστατικά. Συνολικά 99, ενώ το 2023 ήταν 72. Ένα μικρό παιδί είναι πολύ δύσκολο να πάει και να πει κατευθείαν ότι ξέρεις, τα παιδιά στο σχολείο με κοροϊδεύουν. Συχνά υπάρχει μία συμπτώματα ότι πονάει κοιλιά μου, πονάει το κεφάλι μου, δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος, νηστάζω κτλ. Προβληματισμό προκαλεί και η μαρτυρία μιας μητέρας που περιέγραψε την εφιαλτική περιπέτεια του παιδιού της που έπεσε θύμα μπούλινγκ από τον Ήπιο μέχρι και το δημοτικό. Μάλιστα, τα άμεσα αντανακλαστικά της μάνας που ενημέρωσε τους δασκάλους έβαλαν τέλος σε αυτόν τον μικρό γολγοθά του μαθητή. Και τι του έλεγαν? Είσαι φοβησιάρης. Απλά το πειράζανε με λόγια, το σπρώχνανε, το σηκώνανε και να το αφήσουν κάτω. Και τι το σε βουλέψατε? Ότι πρέπει να το αναφέρει πάντα αυτό στη χειρία και στις γονείς. Σε συνεργασία είτε με τον διευθυντή στα δημοτικά, νομίζω είναι ο διευθυντής αρμόδιος μαζί με ένα δάσκαλο, αλλά και στα γυμνάσια, ο σύμβουλος σχολικής ζωής, που είναι ένας καθηγητής, μαζί με τον διευθυντή. Ειδικά αυτός ο καθηγητής που θεωρείται σύμβουλος της σχολικής ζωής και επικοινωνίας με γονείς και διαχείρισης κρίσεων, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Από την άλλη μεριά, θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Πακοσταντίο ότι υπάρχουν και πρέπει να δημιουργηθούν νέοι θεσμοί αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Η σιωπή και ο φόβος της διαπόμπευσης διωγγώνουν τον εφιάλτη της παιδικής κακοποίησης, με τους ειδικούς να περιγράφουν την κατάσταση παιδιών και εφήβων που σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν ακόμα μέχρι και την αυτοκτονία. Κλέβουνε, κάνουνε ληστείες μικρά παιδιά, δέρνουνε άλλα παιδιά. Εγώ ήρθα από το χωριό, ας πούμε, στην Τετάρτη Δημοτικού και ήμουνα το παιδί από το χωριό, το χωριατάκι. Ναι. Δεν με ήθελε κανείς να κάτσει δίπλα του στο θρανίο. Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε σε τέτοια μορφή βία. Ήταν ελεκτική, ήταν, ας πούμε, σας είπα, αλλάζουν εποχές.